Εγώ λοιπόν στην αίθουσα αυτή ξέρω ότι όλοι ταλαντευτήκατε γύρω από την Ευρώπη και το ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία 2 χρόνια ήταν αντιμνημονιακή, μετά έγινε μνημονιακή και μετά τώρα έγινε ξανά αντιμνημονιακή. Ο Τσίπρας 6 χρόνια έβριζε τους Ευρωπαίους ότι έχει άλλες λύσεις. Εγώ τότε ήμουνα έξω από τη Βουλή, αλλά στήριζα πάντα το ευρώ και την Ευρώπη. Ποτέ δεν ταλαντεύτηκα. Γιατί δεν ταλαντεύτηκα? Γιατί αισθανόμουν ότι το συμφέρον της Ελλάδος είναι με την Ευρώπη. Δεν υπήρχε δρόμος εκτός Ευρώπης. Ήταν τρέλα. Έτσι πιστεύω και το πιστεύω ακόμη. Και το λάθος που κάναμε το 2009, ότι κοιτάξαμε με κουτοπονηριές να παίρνουμε τις δόσεις κάθε φορά χωρίς να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις. Με κατηγορούσαν σήμερα στη Real FM, σε ένα ράδιο, ότι είπα ότι σε 2 μήνες μπορώ να βγάλω τη χώρα από το μνημόνιο. Δεν είπα αυτό. Εγώ είπα ότι αν υπάρξει μια κυβέρνηση σταθερή στο ευρώ και στην Ευρώπη, που ξεκινήσει τις μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα, μέσα σε 2 μήνες η χώρα θα έχει επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Το πιστεύω αυτό. Και τώρα, αν φτιάξουμε αύριο μια κυβέρνηση ευρωπαϊκή που ξεκινήσει τις μεταρρυθμίσεις και πείσει τους ξένους ότι οι μεταρρυθμίσεις γίνονται σε όλα τα επίπεδα, αυτή η κυβέρνηση θα επαναφέρει τη χώρα σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Γιατί είμαστε με άγχος, με αγωνία, με συνεχείς φόρους, με όλα αυτά? Γιατί κοιτάξαμε τις κουτοπονηριές να κοροϊδεύσουμε τους ξένους και τελικά κοροϊδεύαμε τους εαυτούς μας και τα πληρώνουμε διπλά, γιατί το ολίγον λαμβάνει τελικώς καταλήγει να τα παίρνεις όλα και τα σόβρακα του άλλου. Να εξηγούμε. Δεν υπήρξε το θάρρος να πούμε την αλήθεια στο λαό. Ο κύριος Τσίπρας 6 χρόνια έλεγε ότι έχει άλλες λύσεις, ενώνει τον Νότο κατά του Βορρά, ότι θα τον φοβηθεί η Μέρκελ, και πήγε σε μια νύχτα στις 12 Ιουλίου και τα υπέγραψε όλα. Και τώρα τι κάνει ο κύριος Τσίπρας? Αυτή εδώ η συζήτηση που αποβλέπει, νομίζετε? Όπως η σουπιά ρίχνει μελάνι για να θολώσει τα νερά, έτσι και ο κύριος Τσίπρας, επειδή είναι παραμονή φοβερών φόρων και φοβερών βαρών, προσπαθεί να συζητήσουμε ότι πατάσει τη διαπλοκή. Πατάσει τη διαπλοκή. Έχουμε άλλη δουλειά δηλαδή τώρα. Ας βάζουμε φόρους, ας πεθαίνουμε τον κόσμο στο κόψιμο συντάξεων, μισθών. Εμείς κυνηγάμε τη διαπλοκή. Κυνηγήστε τη λοιπόν. Ποιος σας εμποδίζει? Αποτελέσματα θέλει η κοινωνία. Κάντε το. Τι κλώθετε και μυρικάζετε περί τα αυτά? Τι κάνετε? Ο κόσμος κουράστηκε μαζί σας. Διερωτώνται κάποιοι γιατί επιμένω στη συνένεση. Ξέρετε, θα κουραστώ να επιμένω. Εγώ επιμένω γιατί θεωρώ ότι 6 χρόνια δεν έχει έρθει κανείς επενδυτής εδώ, διότι βλέπουμε μια κυβέρνηση με 153 έδρες ετοιμόρροπη και όλοι οι δημοσιογράφοι λένε ότι μερικοί βουλευτές μπορεί να μην ψηφίσουν τον Α ή τον Β νόμο. Ποιος επενδυτής θα έρθει εδώ υπό τις συνθήκες αυτές να επενδύσει? Και πρότεινα, όχι στην επιθυμία μου να ρίξω τον Τσίπρα, αλλά στην επιθυμία μου και στην αγωνία μου να τελειώσει το δράμα αυτής της κοινωνίας, πρότεινα μια κυβέρνηση 240 εδρών. Γιατί την πρότεινα αυτό? Για να έρθουν επενδύσεις και για να δουν οι Ευρωπαίοι μπροστά τους μια κυβέρνηση σοβαρή και αποφασισμένη, που θα είναι η έσχατη πριν το Brexit προσπάθεια αυτής της κοινωνίας να μείνει στο ευρώ αυτής της χώρας. Διότι να προσβλέπω από αυτά που ζητώ από μια ευρυτέρου πέλματος κυβέρνηση. Προσβλέπω αφενός να έρθουν επενδύσεις και αφετέρου οι Ευρωπαίοι να υποχωρήσουν και να καταστήσουν το πρόγραμμα πιο βατό, πιο ελαστικό. Ο κύριος Τσίπρας χρυσώνει το χάπι και λέει: ψηφίστε τα σκληρά μέτρα εσείς οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και θα μας κόψουν χρέος. Ποιο χρέος θα σας κόψουν, αφού διαρκώς βγαίνουν οι επίσημοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λένε ονομαστικά χρέος δεν θα κοπεί ούτε ένα ευρώ. Το μόνο που μπορεί να επιμηκυνθεί πιο πέρα το χρέος. Αυτό το θεωρείτε κόψιμο εσείς? Δηλαδή το να χρεώνετε τα παιδιά σας με τις αμαρτίες σας, αυτό το θεωρείτε ωφέλεια? Ωφέλεια να μετακινείται πιο πέρα η χρέωση της χώρας? Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω με τι μυαλό βαδίζετε κάποιοι.
ειλικρινά. Και την ώρα που επιδιώκουμε συνένεση, λέει και η κυβέρνηση ότι επιδιώκει συνένεση, εκείνη την ώρα φέρνει τέτοιες συζητήσεις που ανάγκασαν τον κύριο Βενιζέλο να με βαρύτατες εκφράσεις, ομολογουμένως ανάρμοστες για το κοινοβούλιο, αλλά εάν βέβαια εθίγει εις βαθμό ανεπανόρθωτο, έπρεπε να προσέξει και ο μιλητής. Να λέμε και την αλήθεια, έτσι δεν είναι? Για να αναγκαστεί ένας κοινοβουλευτικός που δεν τον έχω ακούσει, με τον οποίο διαφωνώ εις όλα και σε πολλά που έπραξε, αλλά να χρησιμοποιήσει τέτοια φράση στο κοινοβούλιο, σημαίνει ότι στο βήμα ομιλών είχε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις της παρεκτροπής του κυρίου Βενιζέλου. Έτσι νομίζω. Εκτός αν τρελάθηκε ο κύριος Βενιζέλος και από μόνος του σηκώθηκε και χρησιμοποίησε. Δεν είναι έτσι. Κυρίες και κύριοι, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα θυμόσαστε όλοι στην αίθουσα αυτή ότι ένας Βασίλης Λεβέντης που μετά από 35 χρονών προσπάθεια μπήκε στη Βουλή προσπάθησε να φέρει το σπόρο της συνένεσης υπό τις ειρωνίες των δύο μεγαλύτερων πτερήγων του Κοινοβουλίου. Δεν ξέρω αν χαίρεστε, αλλά πριν από ένα 20ήμερο βγήκε μια δημοσκόπηση που με είχε πρώτο σε δημοφιλία. Έκανα κάτι εγώ για να είμαι πρώτο σε δημοφιλία? Βρήκα το φάρμακο της φυματίωσης ή το φάρμακο του καρκίνου? Όχι. Μιλώ για συνένεση και για ένα πνεύμα ενότητας. Αυτό πιστεύω έκανε το λαό να με θέλει. Ενώ όλα τα δημοσιεύματα είναι εναντίον μου, κύμα λάσπης, τα γνωρίζετε. Κύμα λάσπης που... Διαβάστε τα δημοσιεύματα. Καταρχάς, όλα τα δημοσιεύματα για την κυρία Γεννηματά, για τον κύριο Θοδωράκη, για όλους σας, είναι επενετικά. Δέστε ένα επενετικό σχόλιο για τον Βασίλη Λεβέντη σε μια εφημερίδα. Αυτό δείχνει την προδιάθεση. Δεν συμφέρει κάποιους ο λόγος μου. Δεν συμφέρει κάποιους ο λόγος μου. Εγώ όμως θα συνεχίσω και θα επιμένω, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης είναι εγκλωβισμένοι. Ο μεν κύριος Τσίπρας σε 5-6 υπουργούς που του λένε προχώρα μέχρι τέλους και ότι γίνει, είναι δείγμα αδυναμίας να πάμε σε μια ευρύτερη κυβέρνηση. Ο δε κύριος Μητσοτάκης, γιατί του λένε οι σκληροί και οι θερμοκέφαλοι του κόμματός του, ξέρετε τι του λένε? Ας τον Τσίπρα να καταρρεύσει, ποιος θα έρθει μετά από αυτόν? Εμείς. Αλλά αυτά είναι παλαιοκομματικά, τα οποία ο λαός τα κατακρίνει. Γι' αυτό σας πήγε από 48 τα κόμματα 20, 22, 25. Και μεταβίας. Και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσιάζεστε σαν νέο κόμμα, δεν είστε νέο κόμμα. Όλο το ΠΑΣΟΚ μέσα είναι. Το ΠΑΣΟΚ έγινε 3-4. Μετεφέρθησαν εις εσάς. Πού ήταν ο Κουρουμπλής μέχρι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν? Η Κατσέλη πού ήταν? Α, δύο είναι αυτοί. Θέλετε να μετρήσουμε? Μην κάνουμε διάλογο, σας παρακαλώ. Όπου και αν πάω, έχει περάσει και η ώρα. Όπου και αν πάω και συναντώ διοικητές οργανισμών κλπ. Όπου και αν πάω, ήμουνα του ΠΑΣΟΚ. Ήμουνα του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τόσκας τι ήταν? Ήτανε του ΠΑΣΟΚ, δεν ήτανε? Όχι. Εντάξει. Θέλετε έναν-έναν να τους πιάσουμε να δείτε πόσοι είναι? Ή δεν τους έχετε μετρήσει? Λοιπόν. Ακούστε, ο κύριος Καμένος που είναι εδώ, όχι ο Καμένος, είπε μια μέρα στην αίθουσα αυτή, δεν ήμουν εγώ, είπε ότι είχα πει αυτούς οι οποίοι είπαν όχι στο δημοψήφισμα, τους είπα λιγούριδες. Τον παρακαλώ τον κύριο Καμένο και τον κάθε Καμένο να διαβάζει όλη τη δήλωση. Ακούστε πώς ήταν η δήλωση. Εγώ στο δημοψήφισμα είχα λάβει θέση υπέρ του ακύρου, γιατί το θεωρούσα φιάσκο. Γιατί όταν πήγε να κάνει δημοψήφισμα ο Γιώργος Παπανδρέου, τον είπαν τρελό. Γιατί όταν πήγε να το κάνει ο Τσίπρας ήταν λογικός? Σε θέματα στρατηγικής επιλογής δεν γίνονται δημοψηφίσματα. Εκτός αν κάποιοι παίζεται και με το ευρώ και με την Ευρώπη. Λοιπόν, είπα ότι έτσι όπως είχε εξελιχθεί την τελευταία εβδομάδα ήταν μια αναμέτρηση μεταξύ χορτάτων και λιγούριδων. Μόνο που πρόσθεσα, προσέξτε τι πρόσθεσα, ότι θα δείτε, λέει, στο τέλος της Κυριακής το βράδυ και οι μεν και οι δε θα είναι προδομένοι.
Και οι μεν και οι δε θα είναι προδομένοι. Γιατί θα πάει φυλακή ο Τσίπρας αν βγάλει την Ελλάδα από το ευρώ. Άρα είχα προβλέψει ότι ναι και όχι ίσον ναι. Να το μάθει λοιπόν αυτό ο κύριος Καμένος, ότι δεν είπα λιγούριδες αυτούς που είπαν όχι, προδομένους τους είπα, πηγαίνανε με τα πάθους να ψηφίσουν κάτι νομίζοντας ότι θα έχει αποτέλεσμα και έβγαινε το βράδυ ναι. Ο κύριος Παπάς είναι εδώ? Όχι, φροντίζουν όλοι να λείπουν. Με είπε εις μίαν συνέντευξη αναξιόπιστο. Τον ευχαριστώ. Όμως σε μία προηγούμενη συνέντευξη με είχε πει αξιόπιστο. Τι εξ όλων πιστεύει για μένα? Αν έδινα ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ θα ήμουν αξιόπιστος και τώρα έγινα αναξιόπιστος, κύριε? Έτσι εξαρτάται εσείς την αξιοπιστία. Ο κύριος Καμένος ο άλλος τώρα, ο αρχηγός, αυτός που έκανε τον Βενιζέλο να βγει από τα ρούχα του, πήγα να με ενημερώσει στο Υπουργείο Αμήνης. Μου λέει, κάναμε μια πολύ ωραία συμφωνία στο ΝΑΤΟ. Λέω, για δείξε μου τι. Μου δείχνει τη συμφωνία ότι η Τουρκία θα μας στέλνει έναν και θα τη στέλνουμε άλλον έναν. Του λέω, και περιμένεις η Τουρκία να το κάνει αυτό? Μου λέει, τι εννοείται? Μου λέει, το υπέγραψε. Έχει τιμήσει ποτέ την υπογραφή της η Τουρκία? Λέει, τι εννοείται? Του λέω, η Τουρκία προσδοκά κυρίως να πάρει λεφτά από την Ευρώπη, πρώτον, και δεύτερον να κάνει ότι μετέχει σε ευρωπαϊκές συμφωνίες. Με ποιο σκοπό? Να οδηγήσει την Ελλάδα στην αμφισβήτηση του Καστελόριζο ότι είναι Δωδεκάνησα, στην αποστρατιωτικοποίηση των Δωδεκανήσων, στην μη αναγνώριση του Φυρ Αθηνών. Αυτά είναι της Τουρκίας οι επιθυμίες. Κάνει. Και θα σας πω μια παλιά ιστορία που μου είχε πει ο Γεώργιος Μαύρος, για σας τους δεξιούς. Δεν είναι παλιά. Το, πρόεδρε, είναι δυνατόν με αυτό ολοκληρώσετε τη σκέψη σας. Γεώργιο Μαύρο, κάτι οφείλετε κι εσείς που είστε εκεί. Πρόεδρε, αν έχετε καλοσύνη. Ακούστε καλοσύνη, λοιπόν τι μου είπε. Πείτε την ιστορία και ολοκληρώστε τη σκέψη σας, παρακαλώ. Καταδικαστικά ψηφίσματα, σας άκουσα κύριε. Καταδικαστικά ψηφίσματα ο Γεώργιος Μαύρος κατά της Τουρκίας για την απόβαση στην Κύπρο το έτος 1974, είχε πετύχει καταδικαστικά ψηφίσματα σαν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Όταν έγιναν λοιπόν οι εκλογές και κέρδισε η Νέα Δημοκρατία και παρέδιδε το χαρτοφυλάκιο, ήταν αντιπρόεδρος και υπουργός εξωτερικών, πάει στον Καραμαλή τον πρόεδρο και του λέει, αυτά τα ψηφίσματα με τα πόνου και αίματος τα πέτυχα να καταδικάζουν την Τουρκία στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Συμβούλιο Ασφαλείας ήταν και ο ΙΕ ήταν τότε, δεν ήταν Συμβούλιο της Ευρώπης. Λοιπόν, σας παρακαλώ, λέει, μην κάνετε ποτέ διμερείς επαφές με την Τουρκία, γιατί αυτό περιμένει η Τουρκία. Θα βάζετε τον ΟΗΕ να μιλάει με την Τουρκία, γιατί αν πάει η Ελλάδα να μιλήσει με την Τουρκία, πάνε χαμένα. Καίγονται στο τζάκι αυτά τα ψηφίσματα. Αυτό περιμένει η Τουρκία για να θέσει επίσημα τις αξιώσεις της. Για Αιγαίο, για Φύρ Αθηνών, για χωρικά ύδατα, για το ένα για το άλλο. Ο Καραμαλής του πεντάξει. Αλλά αμέσως μετά πήγε σε διμερείς. Δεν άκουσε το Μαύρο και από τότε διονύζεται ένα έσχος. Το ίδιο έκανα υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας προημερών. Του λέω του Τσίπρα, μην πας σε διμερείς συζητήσεις με την Τουρκία, ούτε για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Η Τουρκία περιμένει αυτό για να νομιμοποιήσει τις αξιώσεις της και θα είναι μέγα λάθος. Είναι μάρτυρες όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων ότι το είπα. Ο κύριος Τσίπρας πήγε στη Σμύρνη και άκουσε ότι το Καστελόριζο δεν είναι ελληνικό, είναι Ανατολική Μεσόγειος, ότι Φύρ Αθηνών δεν υπάρχει, όλα αυτά τα γνωστά, ότι πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθούν τα Δωδεκάνησα. Είναι τεράστια η ευθύνη, κύριε, της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα για αυτό που πήγε σε διμερείς συζητήσεις με την Τουρκία.
Η Τουρκία είναι πολύ θεωρεί πολύ βολικό το να διεξάγει ελληνοτουρκικές συζητήσεις. Προσέχτε το παρακαλώ αυτό. Ας μείνει αυτό. Πιστεύω ότι υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι στην κυβέρνηση. Δεν είναι όλοι όπως νομίζουν κάποιοι. Εγώ τουλάχιστον πάντα ακούω την κουβέντα. Είχα συζητήσει με τον Γιώργο Ράλη και ξέρετε τι μου είπε. Και ο πιο κακός να είναι πρωθυπουργός όταν αναλαμβάνει, σέβεται λίγο την καρέκλα που κάθεται. Σέβεται, ούτε τη χώρα προδίδει. Έτσι μου είχε πει ο Γιώργος Ράλης. Εν ονόματι λοιπόν αυτής της κουβέντας του Γιώργου Ράλη που όλος ο κόσμος αμφισβητεί, εγώ δέχομαι ότι στην κυβέρνηση υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι. Να ξέρουν όμως, ασχέτως, γιατί εγώ πιστεύω η κυβέρνηση αυτή δεν θα μακροημερεύσει και σύντομα θα έρθει μια άλλη και θα είναι ευτυχές για τη χώρα. Μην κάνετε πράγματα που προδίδουν τη χώρα, γιατί πιστεύω ότι δεν το θέλετε και αν το κάνετε, το κάνετε από ανικανότητα. Ευχαριστώ.